Γνωρίζει και τα επώδυνα σημεία της συμφωνίας με τους δανειστές. Εμπιστεύτηκε όμως εμάς να οδηγήσουμε με ασφαλή τρόπο τη χώρα στην ανάπτυξη, με κοινωνικό όμως πρόσημο. Μας πρίκησε με βαριά την ευθύνη να συνεχίσουμε την πορεία που ξεκινήσαμε πριν μερικούς μήνες, ώστε να βγούμε επιτέλους έξω από το φαύλο κύκλο της λιτότητας και της επιτροπίας. Έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα ιδιαίτερα σημαντικές μάχες και προκλήσεις. Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε είναι η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας, να εκμεταλλευτούμε πλήρως το κερδισμένο έδαφος στη συμφωνία, να βάλουμε τις βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση χώρας με στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη που θα οδηγήσει κατ' επέκταση την αποκατάσταση κοινωνικής συνοχής. Ο δρόμος δεν θα είναι καθόλου εύκολος. Χρειάζεται σκληρός αγώνας, πυγμή και προσεκτικός σχεδιασμός. Η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη και μικροκομματικά παιχνίδια δεν χωράνε σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία πίεζε για άνευ όρο συμφωνία, έκανε καμπάνια υπέρ του ναι στο δημοψήφισμα και τελικά ψήφισε την βελτιωμένη συμφωνία που έφερε ο Πρωθυπουργός, έρχεται τώρα και μας λέει τι, ότι είναι ξανά αντιμνημονιακή, ότι θα πάει κόντρα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει και το οποίο έχει ευαγγέλιο τη λιτότητα, ότι το χρέος που μέχρι προχθές μας έλεγαν ότι είναι μη βιώσιμο, τώρα ξαφνικά καταλάβανε ότι χρειάζεται απομείωση. Αφήστε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, αυτές τις παλινοδίες. Βέβαια, έχετε και την εσωτερική σας εσωκομματική μάχη για την εκλογή του αρχηγού, γιατί μόνο σε επικοινωνιακά παιχνίδια με στόχο την εσωκομματική ψηφοθυρία μπορούν να εκλειφθούν αυτά τα πράγματα. Προσέξτε όμως, γιατί η κόντρα κεντροδεξιών και ακροδεξιών υποψήφων αρχηγών μπορεί να σας οδηγήσει στο να ξαναγίνετε αντιμνημονιακοί, έχοντας ψηφίσει δύο μνημόνια και να χάσετε όση πολιτική αξιοπιστία σας έχει απομείνει. Απέναντι σε μια τέτοια πολιτική ανευθυνότητα, εμείς προτάσουμε και βάζουμε πάνω απ' όλα τα λαϊκά συμφέροντα, για τα οποία θα συνεχίσουμε να παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε ένα διαφορετικό μοντέλο για την οικονομική ανάπτυξη, έξω από την κοινωνιοκτόνο νεοφιλελεύθερη συνταγή, με στήριξη του κόσμου της εργασίας, με αναδιανομή των φορολογικών βαρών και ριζικές αλλαγές στη δημόσια διοίκηση. Εκτός από τις μεγάλες μάχες που έχει μπροστά η κυβέρνηση, την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τα κόκκινα δάνεια, την ελάφρυνση του χρέους, τα εργασιακά, το ασφαλιστικό και την επιστροφή στην ανάπτυξη, υπάρχει ένα ευρύ πεδίο παρέμβασης έξω από αυτό. Εκτός πεδίου του μνημονίου, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε βαθιές τομές με προοδευτικό και ριζοσπαστικό προσανατολισμό. Πρέπει να επανεδρύσουμε προοδευτικά το κράτος, μακριά από τη μεγάλη και μικρή διαφορά. Να φέρουμε έσοδα από την πάταξη φοροδιαφυγής και της διαφοράς που έχει παντού πλοκάμια. Στις λύσεις φοροδιαφυγής, στα δημόσια έργα και στις συμβάσεις τους, στη δημόσια διοίκηση, στο πολιτικό σύστημα. Και πρέπει να είμαστε αμήλικτοι, ανεξαρτήτως πολιτικού ή προσωπικού κόστους. Ανεξάρτητα από τον επικοινωνιακό πόλεμο που θα δεχτούμε και που θα προκύψει από το ολιγαρχικό σύστημα με το οποίο πρέπει να συγκρουστούμε αποτελεσματικά. Εκτός από ζήτημα ηθικής τάξης και συλλογής εσόδων από τους έχοντες και φοροδιαφεύγοντες, είναι και λαϊκή επιταγή να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαιοσύνης επιτέλους. Η ατιμωρησία που επιβραβεύει τη διαφθορά ως εξυπνάδα πρέπει να λάβει τέλος από όπου και από όσο ψηλά και αν προέρχεται. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, οι επίρροκοι δημόσιοι υπάλληλοι, τα σκάνδαλα διαπλοκής του τριγώνου της αμαρτίας πρέπει να λάβουν τέλος οριστικό και αμετάκλητο. Όσον αφορά τη φοροδιαφυγή, πρακτικά θα πρέπει να στοχεύσουμε, μαζί με τα άλλα πολύ σωστά που ακούστηκαν από τους συναδέλφους αλλά και από τους υπουργούς, και στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Με εγκατάσταση συστήματος θρώων νεκρών, τόσο στα πρατήρια όσο και στα δηλητήρια και στις αποθήκες καυσίμων. Επίσης, πρέπει να ενισχυθούν οι ελεκτικοί μηχανισμοί με καταρτισμένο προσωπικό, καθώς εκκρεμούν χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής που κολλησιεργούν λόγω υποστελέχωσης. Χρειάζονται τομές, μελετημένος σχεδιασμός, πολιτική βούληση για πρακτικές στα καθημερινά προβλήματα, με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης των πολιτών με το κράτος που μέχρι τώρα αντιμετωπίζεται ως εχθρός. Για μας, ύψιστη επαναστατική πράξη για την ελληνική πραγματικότητα είναι να σταματήσουν οι ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες. Και στα νοσοκομεία είναι να πληρώνει το κράτος την ώρα του τους ιδιώτες, έστω και τμηματικά. Είναι να παρέχει το κράτος υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αντιγραφειοκρατικά, με σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με προσωπικό που θα τιμά τη θέση του, θα αξιολογείται με βάση την αποδοτικότητά του. Όσον αφορά τη συμφωνία, είμαστε υποχρεωμένοι να βρίσκουμε κάθε φορά τα απαραίτητα εκείνα αντίμετρα, ώστε να αμβλύνουμε τις δυσκολίες και τις ανισότητες που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Να διαπραγματευόμαστε με την κοινωνία πάντα στο πλευρό μας, να πείσουμε τους δανειστές για την αποτελεσματικότητα των ισοδυνάμων και να προβούμε, αν χρειαστεί, ακόμα και σε μονομερείς ενέργειες χωρίς δημοσιονομικό κόστος, σε περίπτωση που εμένουν σε νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην τόνωση του πρωτογενού τομέα, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό και στην ενεργητική στήριξη των ερευνητικών και επιχειρηματικών ιδεών από νέους επιστήμονες που μεταναστεύουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό. Να στηρίξουμε δηλαδή και να στηριχτούμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση σε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου. Προέρχομαι από ένα νομό, τον νομό Θεσπρωτείας, όπου είναι ευλογημένος να έχει όλα αυτά που ανέφερα, και τον τουρισμό και την αγροτιά και τους νέους επιστήμονες και μάλιστα υψηλότατες τεχνολογίες, ποιότητες. Μισό λεπτάκι, τελειώνω. Την χάνει όμως δυστυχώς και να φιγουράρει ψηλά στην ανεργία και στη μετανάστευση των νέων, στη χαμηλή οικονομική δραστηριότητα που οδηγεί στην ασφυξία. Καθήκον μας είναι να στηρίξουμε αυτή τη νέα γενιά, που κάποιοι τη σχεδίαζαν να είναι χαμένοι. Να στηρίξουμε τις ηλικίες των 20 έως 40, στις οποίες πρέπει να δοθούν κίνητρα μέσω του νέου ΕΣΠΑ. Να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία, είτε ως νέοι αγρότες, είτε ως επιχειρηματίες, είτε με προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού. Με διαφάνεια και σύνδεση των χρηματοδοτήσεων και της πραγματικής παραγωγής. Είναι πολύ ελπιδοφόρο, όπως ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο, ότι ξεκινάει το πρόγραμμα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Προϋπολογισμού 120 εκατομμυρίων ευρώ και θα κατανεμηθεί σε δύο κύκλους για τη στήριξη επενδύσεως έως και 60.000 ευρώ με έμφαση στην καινοτομία. Τέλος, πρέπει να ξεχωρίσουμε και να προστατέψουμε τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και να αποφύγουμε τα οριζόντια μέτρα φορολόγησης που πλήττουν εξίσου το μεγαλογεωκτήμονα και το μικροκαλλιεργητή. Άρα, προοδευτική φορολόγηση με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τον αγροτικό κόσμο. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηλώνω απερίφραστα ότι παρέχουμε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για να της δώσουμε τη δυνατότητα με ευρύτερες ευρωπαϊκές συμμαχίες να συνεχίσει να παλεύει και να ανοίγει δρόμους δημοκρατίας, δικαιοσύνης για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Κάτση. Το λόγο έχει ο κύριος Παπαθεοδόρου, Θεόδωρος, από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ελάτε, για 5 λεπτά.